Φιλαράκια μου, καλώς ορίσατε σε άλλο ένα βίντεο. Το βίντεο μας αυτό έχει να κάνει άλλο ένα τροφοδοτικό, διπλό τροφοδοτικό, την οποία στην έξοδό του βγάζει 2 12 βολτά. Θα δούμε, τροφοδοτούσαμε αυτό, Verges, το συγκεκριμένο, έτσι. Βλέπουμε εδώ, έχει ασφαλή διακόπη. 16 αμπέρ, τροφοδοτούσαμε λοιπόν Verges για ράβδισμα πριν να έχουμε τη γεννήτρια. Θα το ανοίξουμε μαζί να δούμε το τι ακριβώς, πώς ακριβώς είναι. Να σας το παρουσιάσω για το συγκεκριμένο. Πάμε να ανοίξουμε, να στερεώσω και την κάμερα, να δούμε. Αυτό εδώ πρέπει να είναι ένα τροφοδοτικό. Δεν το έχω ανοίξει βέβαια. Παλιές κατασκευές. Το τροφοδοτικό το οποίο είναι... Έχει πρέπει να έχει... δύο ασφαλοδιακόπτες ράβες. Είναι, φίλοι μου, ένα διπλό τροφοδοτικό, ναι. Με δύο μετασχηματιστές μέσα. Πάμε να το γνωρίσουμε πιο κοντά. Το κάθε ένα ανεξάρτητο. Να το δούμε πιο καλά. Είναι ένα διπλό λοιπόν τροφοδοτικό. Βλέπετε. Το οποίο έχει στην ουσία δύο μετασχηματιστές ξεχωριστούς. 220 και βγάζει 12 βόλτ, 2 επί 12. Απλά είναι ξεχωριστός μετασχηματιστής. Έχει ένα μετασχηματιστή εδώ και ένα δύο. Βλέπουμε τη γέφυρα ανορθώσεως, η οποία είναι ξεχωριστή. Γέφυρα ανορθώσεως που πάει στο ένα, στη μία έξοδο. Στο ένα, στη μία έξοδο. Ένα σφάλιο διακόπτη ράγας. Το βλέπετε. Έτσι. Στα... Δεν έχω καταλάβει βέβαια ακόμα, ναι. Ναι, στα 16 αμπέρ. Η δεύτερη γέφυρα ανορθώσεως. Και εδώ έχουμε ξεχωριστές δύο γραμμές για να ανοίγουμε. Τον πρώτο μετασχηματιστή ή τον δεύτερο. Είπαμε είναι διπλός. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό μηχάνημα. Με τη διαφορά ότι εδώ χάμε δεν έχουμε βάλει φίλτρα. Δηλαδή στην ουσία το χρησιμοποιούμε το ρεύμα αυτό, παράδειγμα, εκεί που δεν χρειαζόμαστε να έχουμε φιλτραρισμένο ρεύμα, δηλαδή σε ένα μηχάνημα το οποίο δουλεύει με 12 βολτ, παράδειγμα, μια βέργα για να ραβδίζεις, που δεν χρειάζεται και φίλτρα, απλά θες μια τάση 12 βολτ. Το προηγούμενο τροφοδοτικό το οποίο σας είχα δείξει, εκεί υπήρχαν φίλτρα, υπήρχαν πυκνωτές, το οποίο το χρησιμοποιούσαμε αυτό για τον αέρα, για πομπούς. Αυτό εδώ είναι ένα άλλο απλό μηχάνημα. Ένα άλλο λοιπόν απλό μηχάνημα, το οποίο είναι μόνο για να σου δίνει μία τάση, για να σου δίνει μία τάση 12 βολτ. Εμείς τι κάνουμε στην προκειμένη περίπτωση? Είπαμε όπου βλέπουμε, όπου βρίσκουμε σκουριά, το περνάμε και λίγο από πάνω λαδάκι, έτσι. Δεν το είπαμε? Είπαμε.
Με το που ανοίξουμε ένα μηχανηματάκι και βλέπουμε λίγο λίγο σκουριά, καλό είναι φιλαράκια να το περνάμε και λίγο λαδάκι. Το μετασχηματιστή, γιατί είναι αμαρτία, τα μηχανήματα αυτά κάνουν λεφτά. Λίγο λαδάκι, δεν χάλασε ο κόσμος, να το βάλουμε. Έτσι. Βλέπετε. Βάλουμε και στο κουτί στη βάση λίγο, που έχουμε λίγο σκουριά, ώστε να την κρατήσουμε, να την γλυκάνουμε λίγο τη σκουριά να μην προχωρήσει. Αντισκουριακό τώρα θέλουμε εδώ. Αλλά εμείς διαθέτουμε, βάζουμε. Βλέπετε. Εδώ είναι το σίδερο το οποίο κρατάει το διακόπτη. Βάζουμε παντού. Δεν το αφήνουμε έτσι. Είμαστε ok. Όταν βλέπετε κάτι, το οποίο το ανοίγετε και βλέπετε και έχει λίγο λίγο θεματάκι, δικό μας είναι το μηχάνημα, δεν είναι κακό. Να το περάσουμε και λίγο με λίγο λάδι να δω. Αν έχω, να στερεώσω την κάμερα να δω αν έχω αντισκουριακό εδώ να το περάσουμε. Να δω αν έχω αντισκουριακό, φίλοι μου. Να το περάσουμε λίγο. Κολλήσαμε. Ευτυχώς βρήκαμε, ναι. Οπότε το περνάμε εσωτερικά με αντισκουριακό. Είπαμε αμαρτία. Είμαστε ok. Φιλαράκια, τα ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Σας δείχνω απλά τώρα να δείτε το πώς ακριβώς δουλεύουν τα τροφοδοτικά, το οποίο παίρνουμε την τάση του δικτύου τα 220, το εναλλασσόμενο, το βγάζουμε σε όσα volt θέλουμε, μπορεί 24, μπορεί 220, μπορεί και 110. Που κάνουμε ανόρθωση με μία γέφυρα, τη γέφυρα εδώ μέσα που σας έδειξα προηγουμένως, και αφού γίνει ανόρθωση μας το βγαίνει σε συνεχές ρεύμα, το εναλλασσόμενο με την καμπύλη στον παλμογράφο, το συνεχές με το... Ναι. Μας βγαίνει λοιπόν το συνεχές, το περνάμε από δύο ασφάλειες, ασφαλειοδιακόπτες, που σε περίπτωση που κολλήσει και τραβήξει παραπάνω αμπέρ το αντικείμενο που τροφοδοτούμε, να μην έχουμε θέμα στο μετασχηματιστή να καεί, απλά μας κόβει ώστε ο ασφαλής διακόψει το ρεύμα. Έτσι. Τα βασικά λοιπόν του τροφοδοτικού είναι αυτά. Εμείς ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, like στο βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και τα ξαναλέμε. Γεια σας.